και πάμε για την εκκίνηση της τάρτης υποδρομίας, αφού σταθεροποιηθεί και ο Γιάνγκ Ηλίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση ο Γιάνγκ Ηλίας αλλά και ο Αγαχάν, ο οποίος φαίνεται ότι θα πάρει την πρωτοπορία. Εσωτερικά έχει καλή εκκίνηση και ο Πλάτωνας, ο οποίος διεκδικεί την πρωτοπορία με τον Αγαχάν. Αγαχάν και Πλάτωνας στην πρωτοπορία. Απ' έξω έχει καλή εκκίνηση σήμερα για τη Σερκώτης Λέιτη. Αγαχάν τώρα θα πάρει το πλεονέκτημα από τον Πλάτωνα στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω είναι η Τσερκώτης Λέιτη που βελτιώνει την θέση της. Ο Σουμελά πιο πίσω, Δόμνα Μπιούτι, Γιάνγκ Ηλίας. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Βεντούρος. Τελευταίος είναι ο Γιώργος ο Θέλος και ο Γκρέι Παλ. Καθώς πάντα ο Αγαχάν έχει τον Πλάτωνα στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω Τσερκώτης Λέιτη. Ακόμη πιο πίσω Δόμνα Μπιούτι. Πάμε για το τελευταίο 500. Αγαχάν στα 2 μήκη από τον Πλάτωνα. Τσερκώτης Λέιτη, Δόμνα Μπιούτι. Εσωτερικά ο Σουμελά, Γιάνγκ Ηλίας, Γκρέι Παλ, Μιώτης ο Θέλος, Βεντούρος. Αγαχάν στο 400. Ο Πλάτωνας πλησιάζει εκ νέου. Είναι στο 1,5 μήκος, κάνει και την επίθεσή του και είναι σχεδόν μαζί με τον Αγαχάν, ο οποίος ωστόσο έχει πλεονέκτημα τώρα στο 1 μήκος και πάλι. Ο Πλάτωνας όμως πιέζει και επιστρέφει. Δόμνα Μπιούτι κάνει finish. Μάχη μέχρι το τέλος με τον Πλάτωνα να δείχνει δυνατός και να περνά στην πρωτοπορία ο Πλάτωνας από τον Αγαχάν και τη Δόμνα Μπιούτι που κάνει καλό finish απ' έξω. Πλάτωνας μπροστά, Δόμνα Μπιούτι στη δεύτερη θέση. Πλάτωνας, να η έκπληξη. Θα κερδίσει Δόμνα Μπιούτι, Αγαχάν και Σουμελά.